Συνεχίζουν σήμερα και αύριο τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Δήμων, ενώ για αύριο, Πέμπτη, έχει προγραμματιστεί 24-ωρη πανελλαδική απεργία από την ΠΟΕΟΤΑ για όλους τους εργαζόμενους στους Δήμους. Αύριο, μάλιστα, θα συνεδριάσει εκ νέου η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, προκειμένου να επανεξετάσει τη στάση της. Σε τοπικό επίπεδο, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων διοργανώνει απεργιακή κινητοποίηση με συγκέντρωση στις 11 το πρωί μπροστά από το Δημαρχείο, με τη συμμετοχή για τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ, Σωματείων Εργαζομένων του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα. Με δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων Χρήστος Μεντής υπογράμμισε πως οι εργαζόμενοι δεν υπερασπίζονται τίποτε παραπάνω από τη μόνιμη και σταθερή εργασία που είναι ιερό δικαίωμα. Η απάντηση και εντός εισαγωγικών βελτιωτικές προτάσεις από τον Πρωθυπουργό δεν ικανοποίησαν, γιατί είναι μακριά από τις θέσεις που έχουμε για τη μονιμοποίηση, για την τακτοποίηση των συμβασιούχων. Και βέβαια δεν είναι υπαρκή η απάντηση που έδωσε για τον κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της καθαριότητας. Η μόνιμη και σταθερή εργασία που παλεύουμε θεωρούμε ότι είναι ιερό δικαίωμα, αλλά παράλληλα και δικαίωμα το οποίο πρέπει να το υπερασπιστούμε όλοι οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η κυβέρνηση, ακολουθώντας πιστά τις προηγούμενες κυβερνήσεις, συνεχίζει την ίδια τακτική και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεγελαστούμε από τα τεχνάσματα που βγάζουν. Επίσης, για αυτό που ακούγεται την τελευταία στιγμή και που παίρνει ένταση από στημένους, γιατί υπάρχει πρόβλημα όντως με την καθαριότητα, όμως είναι και οι στημένοι οι οποίοι δηλώνουν συνεχώς ότι υπάρχει ορολογιακή βόμβα, υγειονομική βόμβα. Τους λέμε ότι η βόμβα είναι κυβερνητική πολιτική, γιατί αυτή η βόμβα προέρχεται από αυτή την πολιτική την οποία εφαρμόζουν. Η απεργία γίνεται για τα δικαιώματά μας που καταστρατηγούνται από την κυβέρνηση. Η νίκη των εργαζομένων στη τοπική αυτοδιοίκηση θα ανοίξει τον δρόμο και για παραπέρα παρεμβάσεις των εργαζομένων για να αντιστρέψουμε αυτό το άσχημο μνημονιακό κλίμα που έχουν φέρει στην ελληνική κοινωνία οι κυβερνήσεις. Την αλληλεγγύη για τη συμπαράσταση στον αγώνα των εργαζομένων στην καθαριότητα στους Δήμους εξέφρασαν με δηλώσεις τους εκ μέρους του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Υπήρου ο Δημήτρης Μπακόλας, ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ιωαννίνων Στέφανος Μιχάλης, η πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ολυμπία Τσαπάρη και τέλος το μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΗ, Ντορέτα Ρίζου. Δηλώνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας σαν Σωματείο στον αγώνα των εργαζόμενων στους Δήμους για μόνιμη, σταθερή και αξιοπρεπή εργασία. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, χέρι-χέρι με τη Νέα Δημοκρατία και όλο το μνημονιακό συρφετό, προχωρά στη μνημονιακή δεύτερη που έχει πάρει για χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο. Υλοποιεί άμεσα την πιο βάρβαρη πολιτική, θυσιάζοντας χιλιάδες εργαζόμενους στο βωμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Η τεράστια κινητοποίηση των εργαζομένων στους Δήμους μπορεί και πρέπει να νικήσει. Η νίκη αυτή θα είναι μια νίκη όλης της κοινωνίας ενάντια στα σχέδια κεφαλαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοδοτών, ώστε για να μετατρέψουν τους εργαζόμενους σε φθηνό και αναλώσιμο υλικό. Ο αγώνας των συμβασιούχων πρέπει να κλιμακωθεί και να συντονιστεί με όλους τους κλάδους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εμείς λοιπόν, από την πλευρά της ΕΛΜΕ, δηλώνουμε τη στήριξή μας στον μεγάλο και δίκαιο αγώνα των συμβασιούχων εργαζόμενων τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και γενικότερα σε όλο το δημόσιο τομέα. Η κυβέρνηση είναι η μόνη η οποία αυτή τη στιγμή φέρει την ευθύνη για την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί τόσο στους εργαζόμενους αλλά όσο και στους πολίτες κάθε Δήμου. Ελπίζω και ευελπιστώ να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό για το καλό όλων. Βρισκόμαστε εδώ για να δηλώσουμε τη στήριξή μας, γιατί τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ είναι από τους πρώτους χώρους όπου στο δημόσιο μπήκαν οι εργολαβίες στην καθαριότητα, καταργήθηκε ο κλάδος των καθαριστριών και μπήκαν οι εργολάβοι, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να στοιχίζει πολύ περισσότερο στο δημόσιο η καθαριότητα από ό,τι στοίχιζε αν ήταν μόνιμο το προσωπικό, οπότε θα στοίχιζε αν ήταν μόνιμο το προσωπικό. Έχει σαν αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να είναι πληρωμένοι από το δημόσιο οι εργολάβοι και να μην πληρώνουν τους εργαζομένους. Έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις μέχρι και ένα χρόνο, ενώ τους έχουν δοθεί τα χρήματα από το δημόσιο να μην πληρώνουν τους εργαζομένους.
Συγκεκριμένα, μετά από παρέμβαση του συλλόγου μας την προηγούμενη εβδομάδα, πληρώθηκαν οι καθαρίστριες στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τους συλλόγους όλων των εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο αγώνας που κάνουν αυτή τη στιγμή οι συμβασιούχοι στους Δήμους είναι δίκαιος. Θεωρούμε ότι είναι και δικός μας αγώνας. Αγώνας όλων των εργαζομένων, των κακοπληρωμένων, των ανέργων, όλων αυτών που πλήττονται από τα ευρωμνημόνια, που έχουν κατακλείσει τις ζωές μας, που έχουν δημιουργήσει ανθρωπιστική κρίση και δημιουργούν ένα δυστοπικό μέλλον για την μεγαλύτερη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ο αγώνας των εργαζομένων στην καθαριότητα γράφει ιστορία. Ιστορία αντίστασης και ανατροπής, και δεν μπορούμε να είμαστε έξω, κανένας από μας, κανένας από όσους πλήττονται από τις πολιτικές αυτές που στηρίζονται και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Οφείλουμε να είμαστε παρόντες.